Εδώ βλέπουμε κάποιες εταιρείες που έβαλα. Έβαλα 5 εταιρείες, βασικά 4 και 1, γιατί 4 το κάνουν, 1 δεν το κάνει. Η πιο γνωστή, πιθανότητα η περισσότερη την ξέρετε, είναι η Waymo, η οποία ήταν εκεί πρώτη από το 2017, που τα ταξί κυκλοφορούν στον δρόμο και πλέον τουλάχιστον οι κάτοικοι εκεί πέρα τα εμπιστεύονται περισσότερο από ότι αν είναι με κάποιον άνθρωπο. Ζούξη, Amazon, GM Cruise κλπ. Και την Tesla, είπα 4-1, γιατί η Tesla πρακτικά ήταν η πρώτη εταιρεία που μας έβαλε την ιδέα ότι κάτι θα είναι αυτόνομο. Παρ' όλα αυτά, μετά από πάνω από 10 χρόνια, δεν έχουμε αυτόνομο Tesla, ενώ έχουμε όλα τα άλλα, έχουν αυτοματοποιηθεί. Παρ' όλα αυτά, την έβαλα γιατί θέλω να δείξω λίγο και μέσα στην ομιλία και το κομμάτι. Κάποιοι θέλουν να ξεκινήσουν να κάνουν startup, εταιρείες κλπ. Πώς παίζει. Αυτή είναι η πολυτιμότερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο. Και είναι η πολυτιμότερη επειδή είπε ότι θα οδηγάει μόνο το αυτοκίνητο. Παρ' όλα αυτά είναι η μόνη που δεν το έχει κάνει και είναι πάλι πρώτη. Γιατί όταν κάνω μια εταιρεία, μια startup, αυτό που και πάμε public IPO, δηλαδή αυτό που θέλουμε να κάνουμε όλοι να πάμε στο χρηματιστήριο, είναι ότι ο κόσμος μας δίνει λεφτά για αυτό που πιστεύει ότι θα έρθει. Η εταιρεία αυτή, κάθε φορά που αγοράζει ένα Tesla, αγοράζει μέσα στην τιμή και την υπόσχεση ότι κάποια μέρα στο κοντινό διάστημα, αλλά όπως βλέπουμε δεν είναι και τόσο κοντινό, θα κατεβάσει ένα upgrade και ξαφνικά το αυτοκίνητο θα οδηγάει μόνο του. Ποιο είναι το όφελος από αυτό? Πρακτικά αυτό που λέει ο Elon Musk είναι ότι αν το αυτοκίνητο έχει ας πούμε 500 ευρώ δόση το μήνα, όσο εσύ κοιμάσαι δεν το χρησιμοποιείς, αν αυτό κάνει κούρσες και παίρνει πελάτες, υπολογίζει ότι το ποσό που θα παίρνεις πίσω είναι 3 φορές περισσότερο. Άρα πρακτικά σου λέει ότι στο τέλος όλοι θα αγοράζουν Tesla, αφού θα αγοράζουν και θα βγουν 3 φορές τα λεφτά που το αγόρασαν. Θα παίρνουν όσα Tesla μπορούν να έχουν μπροστά στο σπίτι τους. Αυτή η ιδέα και μόνο κάνει αυτήν εδώ την πιο πολύτιμη εταιρεία στον κλάδο της. Προφανώς δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα. Παρ' όλα αυτά, έτσι παίρνουμε μια ιδέα για το πώς κινούνται οι αξίες. Όταν βλέπουμε δηλαδή μια εταιρεία ότι η Tesla δεν σημαίνει ότι είναι η καλύτερη εταιρεία στον κόσμο ή αυτή που πουλάει τα περισσότερα, ότι αυτή που έχει το περισσότερο κέρδος. Παρ' όλα αυτά, η ιδέα ότι κάποια στιγμή μπορεί να γίνει αυτό την κάνει να είναι πολυτιμότερη εταιρεία. Τώρα, να δούμε λίγο γιατί λέμε ότι είναι η χρονιά το 25 των ρομποτάξι. Από το 17, αν δείτε, μέχρι το 24, τον Ιούνιο του 24, είχαν γίνει 50.000 αυτόνομες κούρσες με τη Waymo. Από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο, μέσα σε 3 μήνες, γίνανε 100.000. Δηλαδή, από το 19 μέχρι το 24, από το 17, συγγνώμη, μέχρι το 24, είχαμε 50.000. Και αυτή η τεχνολογία αυξάνεται τόσο ραγδαία, μέσα σε 3 μήνες έχουμε διπλάσεις και παραπάνω. Αυτός ο αριθμός τώρα είναι παραπάνω από διπλάσεις. Δηλαδή από τον Αύγουστο και μετά ανεβαίνει εκθετικά ο αριθμός. Οπότε βλέπουμε πόσο hot είναι αυτό το κομμάτι. Τώρα, έτσι για να έχουμε μια ιδέα, γιατί κάποιοι σίγουρα έχετε ακούσει ότι και τα Tesla πηγαίνουν μόνα τους στον δρόμο, έχουμε 17.000 μίλια, 28.000 χιλιόμετρα για Waymo και Tesla 170 μίλια για critical disengagement. Τι σημαίνει critical disengagement? Κατά μέσο όρο, πότε χρειάζεται να παρέμβει ο άνθρωπος. Άρα, σε ένα Waymo, κατά μέσο όρο, ανά 28.000 χιλιόμετρα, πρέπει κάποιος άνθρωπος να κάνει μια παρέμβαση, είτε μέσα από το αυτοκίνητο, είτε απομακρυσμένα. Ενώ στο Tesla, κατά μέσο όρο, γύρω στα 280 χιλιόμετρα. Έτσι, μιλάμε για άλλη κατηγορία. Τώρα, η Waymo, που έχει εδώ σε κάποιες περιοχές που βλέπουμε τώρα, είναι περισσότερες, αλλά αυτό εδώ πέρα μας δείχνει εδώ κάποιες περιοχές, μετράει τα μίλια που κάνουν τα αυτοκίνητα αυτά. Και με βάση αυτά έχει βγάλει κάποια στατιστικά. Κάποια από αυτά τα στατιστικά είναι εδώ πέρα. Ότι αυτά τα οχήματα έχουν 84% λιγότερη χρήση αερόσακων όταν παθαίνουν κάποιο ατύχημα. Ότι έχουμε 73% λιγότερα injury causes και έχουμε και fewer police report κατά 48%. Τώρα, σίγουρα οι περισσότεροι, αν είστε και μέσα στη βιομηχανία, αν έχετε μπει περισσότερο σε ένα χώρο αποθήκης, θα δείτε αυτόνομα οχήματα. Εκεί, τουλάχιστον εγώ, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα αυτόνομα οχήματα στη βιομηχανία, Clark, πυρονοφόρα κλπ. Και μετά είδα στο δρόμο. Εκεί, αν πας και ρωτήσεις κάποιον, αυτά τα οχήματα έχουν ατυχήματα, θα σου πούνε ναι, πέφτουν οι οδηγοί πάνω τους. Γιατί το όχημα δεν θα κάνει κάποιο λάθος, αλλά ο οδηγός που δεν θα το δει, που θα είναι στο κινητό κλπ., θα πάει και θα πέσει πάνω του. Οπότε, εδώ αυτό γιατί μπορεί να έχουν κάποια ερωτήματα. Γιατί όμως 84% fewer airbags, που σημαίνει ότι αυτά τρακέρνουν? Ναι, όντως έχουμε ατυχήματα, αλλά επειδή άλλοι πέφτουν πάνω τους. Και 9 στα 10 ατυχήματα είναι πάνω σε κόκκινα. Το κλασικό το ξέρετε όλοι, σε εμάς τουλάχιστον στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό το βλέπω. Μόλις ανάβει πορτοκαλί είναι το σύνθημα για επιτάχυνση. Το έχουμε όλοι. Μόλις ανάβει πορτοκαλί όμως το Waymo σταματάει. Οπότε εκεί πάνε και πέφτουν πάνω του. Τα 9 στα 10 ατυχήματα είναι αυτό το πράγμα. Είτε και σε stop.
Γιατί το Waymo θα σταματήσει στο stop, θα κοκαλώσει όπως όταν πήραμε δίπλωμα και κάποιοι κοβότησαν γιατί δεν σταματούσαν. Αυτό θα σταματήσει γιατί ακολουθεί το κοκ. Τα άλλα αυτοκίνητα όμως θα δουν, μα δεν έρχονταν κανένας. Δεν βλέπουν και μπροστά τους και κοπανάνε. Έτσι, άρα εκεί αναφέρεται αυτό. Πρακτικά δεν έχουμε κανένα ατύχημα μέχρι σήμερα, τουλάχιστον επιβεβαιωμένο, που όντως να πήγε και να έκανε κάτι μόνο του. Έτσι, γι' αυτό το λόγο, και αν ρωτήσεις πολλούς ανθρώπους, κάνω κάποιες συζητήσεις με κάποιους κατοίκους του Σαν Φραντσίσκο ή κάποιους τέλος πάντων που δουλεύουν εκεί, σε πρώτη προτεραιότητα το έχουν να πάνε με αυτόνομο όχημα. Γιατί φοβούνται τους οδηγούς ταξί και το πώς οδηγάνε στο να φτάσουν στον προορισμό της ασφαλής. Τώρα, η Τέσλα έκανε μια ανακοίνωση που θα τη δούμε παρακάτω, αλλά εδώ θέλω να βάλω λίγο κάποια. Αυτά είναι δικιά μου άποψη. Μέχρι στιγμής είδαμε στατιστικά, τώρα αυτό είναι δικό μου, γι' αυτό δεν έχει πηγή. Έχω φτιάξει μια εταιρεία, έχω υποσχεθεί κάτι και θα γίνει πιο πολύτιμη, και είναι η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο και κάποια στιγμή θα έρθει αυτό το λογισμικό αργά ή γρήγορα και θα οδηγάνε μόνα τους. Σε σχέση με τον υπόλοιπο ανταγωνισμό, αυτά που βλέπω ότι υπάρχει διαφορά εδώ είναι τα εξής. Το Tesla, άμα δούμε, είναι εκεί δεξιά πίσω το σαλόνι που θα κάθεται ο επιβάτης. Σε σχέση με το Waymo που έχω βάλει εδώ πέρα μια φωτογραφία, δεν ελέγχει τον επιβάτη. Δεν ελέγχει αν κάποιος μπήκε και κάνει ζημιά. Δεν ελέγχει αν κάποιος ξέχασε την πόρτα ανοιχτή, ούτε μπορεί να την κλείσει. Δεν έχει remote fleet management που είναι το πιο βασικό. Έτσι, άμα ρωτήσετε κάποιον στη βιομηχανία, γιατί επέλεξες να βάλεις στην αποθήκη σου αυτή την εταιρεία αυτόνομων οχημάτων και όχι την άλλη, θα σου πει το fleet management. Γιατί αν έχω 10 αυτοκίνητα και έρθει μια κλίση από ένα πελάτη και πάνε και τα 10 ταξί εκεί, έχω χάσει χρήματα. Πρέπει να υπάρχει ένα fleet management που δεν το έχει η Tesla. Real time maintenance δεν υπάρχει. Αν τύχει κάτι, ένας επιβάτης παθαίνει καρδιά, τι θα γίνει, και έχει μια απόσταση να πάει από τη Θεσσαλονίκη Αθήνα. Αυτό θα συνεχίσει να πηγαίνει. Ο άλλος θα ξεψυχάει, αλλά αυτό θα πηγαίνει. Έτσι. Δεν έχει user experience and control. Αυτό δηλαδή, έπαθα κάτι, να πατήσω ένα κουμπί, κάποιος να βγει να μου μιλήσει, να του πω, ξέρεις τι, το ένα και το άλλο. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές, αυτά τα βλέπω και σε διάφορα mentoring season για ανθρώπους που θέλουν να ξεκινήσουν καινούργιες εταιρείες. Έχουν μια ωραία ιδέα, αυτόνομο αυτοκίνητο, θα οδηγάει μόνο του. Θα πάρω ένα Tesla και θα κατεβάσω το λογισμικό και θα οδηγάει μόνο του. Αλλά είναι οι παιδικές ασθένειες ή τέλος πάντων τα κρυφά προβλήματα που αυτή τη στιγμή το Waymo τα έχει λυμένα, η Tesla δεν τα έχει. Εγώ που αγόρασα αυτοκίνητο και πήρα και αυτή την υπόσχεση, άντε και το κατέβαζα το λογισμικό. Αν δεν μπορώ να δω ποιος μου κάνει ζημιά, ποιος μου σκίσε τα καθίσματα, αν κάποιος ξέχασε την πόρτα ανοιχτή, αν κάποιος έπαθε κάτι κλπ. Δεν είναι προβλήματα που τα λύνεις. Μπορεί προφανώς η Tesla να βγάλει ένα kit και να πει με άλλες 100.000 ευρώ παίρνεις και αυτό το kit και τώρα είναι αυτόνομο. Που συνήθως κάπως έτσι κάνουν launch οι εταιρείες προϊόντα. Παρ' όλα αυτά, στην υφιστάμενη κατάσταση, ακόμα και να είχαμε το λογισμικό, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε αυτόνομο αυτοκίνητο. Τώρα, πρόσφατα, η Tesla, πριν 2 εβδομάδες δηλαδή, ανακοίνωσε, όπως είδατε όλοι, το Cybercab, το οποίο είναι ένα αυτόνομο αυτοκίνητο, το οποίο θα κάνει και 30.000 ευρώ. Βέβαια και το Cybertruck λέγει ότι θα κάνει 35, αλλά ξεκινάει από τα 95, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο αυτό ισχύει. Παρ' όλα αυτά, είναι το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο δεν έχει καν τιμόνι. Πλέον μπαίνει μπροστά, έχει 2 θέσεις, κάθεσαι. Συνεχίζει να είναι με κάμερες, δηλαδή έχει 8 κάμερες και 12 ultrasonic. Άμα δούμε λίγο, το πάω λίγο πίσω για να δούμε λίγο ένα Waymo. Άμα δείτε το Waymo κάτω δεξιά, έχει ραντάρ, έχει ultrasonic, έχει lidar, έχει κάμερες. Γιατί ο κάθε αισθητήρας κάνει κάτι διαφορετικό, έτσι. Δηλαδή η κάμερα, ας πούμε, άμα οδηγάω και πεταχτεί ένα φύλλο πάνω στην κάμερα ή ένα έντομο ή οτιδήποτε, ξαφνικά βλέπει ένα τοίχο, ένα εμπόδιο, θα φρενάρει, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει τίποτα μπροστά. Γι' αυτό έχουμε το LiDAR, γι' αυτό έχουμε το ραντάρ που βλέπει πιο μακριά, το ultrasonic για πιο κοντά. Το Tesla δεν έχει τίποτα από αυτά. Το μόνο που έχει και συνεχίζει να έχει είναι οι κάμερες. Η λογική τους είναι ότι ο άνθρωπος όταν οδηγάει δεν έχει όλα αυτά τα αισθητήρια. Φυσικά ο άνθρωπος έχει μια άλλη ευφυΐα που δεν έχει φτάσει ακόμα το machine vision και η τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα να πούμε, γιατί είχαμε και αρκετές, είδα πριν την παρουσίαση με το ChatGPT και λοιπά, πριν το ChatGPT και τα γλωσσικά μοντέλα, υπήρχε κάθετη άνοδος του machine vision. Δηλαδή αυτό μπορεί να έβγαινε όντως και να είχε λυθεί το πρόβλημα. Όταν βγήκε το ChatGPT, που για μένα τουλάχιστον ήταν μεγάλη έκπληξη, όταν ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με τεχνητή νοημοσύνη, τα γλωσσικά μοντέλα ήταν το τελευταίο πράγμα, δηλαδή κανείς δεν ασχολιόταν. Μόλις βγήκε το ChatGPT, ξαφνικά όλοι άρχισαν να ασχολούνται με τα γλωσσικά μοντέλα και αφήσαν το machine vision που ήταν το hot και περίμεναμε όλοι να βγει κάτι. Οπότε λίγο εκεί
Η ανωδική πορεία του Machine Vision συνεχίζει και υπάρχει, αλλά έχει επιβραδυνθεί λίγο από τα γλωσσικά μοντέλα. Ο κόσμος έχει πλέον πάει προς τα εκεί, πώς θα κάνει έτοιμες δουλειές, email, εργασίες και τέτοια. Και εδώ καθυστερούμε λίγο και γι' αυτό το λόγο δίνω και μια δικαιολογία στην Tesla, ότι μπορεί να υπήρχαν κάποιες προβλέψεις ότι αυτό θα είναι εφικτό σήμερα, αλλά δεν είναι, ίσως γι' αυτό. Τώρα, εδώ αυτό που θέλω να δείξω είναι το εξής. Ότι βγάζει καινούριο αυτοκίνητο και λέει πλέον, ούτε αυτό έχει μέσα αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή να ελέγχει τους επιβάτες, να βλέπει αν όλα είναι καλά, αν κάποιος έπαθε κάτι, τραυματίζει το αυτοκίνητο κλπ. Και λέει ότι θα φτιάξει σταθμό σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι, όπως βλέπουμε εκεί δεξιά, σταθμό θα πηγαίνει το αυτοκίνητο, θα καθαρίζεται, θα πλένεται με ρομποτικούς βραχίονες, θα φορτίζει επαγωγικά και συνέχεια θα πηγαίνει στον δρόμο. Άρα, κάπως τώρα, και αυτοί είδανε το θέμα αυτό, και σου λέει, όντως, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να φτιάξουμε όλα τα αυτοκίνητα που αγοράστηκαν να έχουν τα προβλήματα που μας λείπουν. Θα φτιάξουμε διάφορους σταθμούς με ρομπότ που θα πηγαίνει το αυτοκίνητο μόνο του, θα καθαρίζεται, θα πλένεται, θα φορτίζεται και θα συνεχίσει τη δουλειά του. Παρ' όλα αυτά, το θέμα με το Machine Vision παραμένει. Ότι αυτά τα συστήματα ακόμα, μόνο με κάμερα, δεν μπορούν να κινηθούν αυτόματα, όπως είδαμε 170 χιλιόμετρα, 170 μίλια περίπου πριν ένα critical disengagement, και αυτό υπό συνθήκες, έτσι, ότι κινήσεις στην εθνική οδό, ότι υπάρχουν λωρίδες κλπ. Κλπ. Για μέσα στην πόλη δεν ισχύει αυτό. Τώρα, το άλλο κομμάτι που θέλω έτσι να δούμε, που είναι ίσως πιο κοντά σε εμάς, είναι το roboforming. Το roboforming, όποιος ασχολείται με ρομποτική αυτή τη στιγμή, είναι το πιο hot, roboforming. Μάλιστα είναι τόσο hot, κοιτούσα, δεν από όνομα, αλλά ένα πανεπιστήμιο τέλος πάντων που είναι πολύ γνωστό στην περιοχή, τώρα στο ερευνό καινοτομό, κατέβασε 300 προτάσεις και 222 ήταν για κατεργασία με ρομπότ, είτε αντί τη manufacturing, οτιδήποτε. Δηλαδή, στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι υπερ-hot για τα πανεπιστήμια κάτι που έχει να κάνει με το additive manufacturing, με το forming σε κάποια είδους μορφή. Οπότε εδώ τι έχουμε, το RoboForming τι είναι. Πρακτικά είναι μια εταιρεία η συγκεκριμένη, η Machine Labs που το έκανε πρώτη, το οποίο υπάρχει ένα ρομπότ, γι' αυτό βλέπουμε ότι είναι δύο, υπάρχει ένα ρομπότ από τη μια μεριά, υπάρχει μια λαμαρίνα, υπάρχει ένα σχέδιο που το έφτιαξε κάποιος, π.χ. θέλω να φτιάξω μια πρώτη αυτοκινήτου, οπότε βάζω τη λαμαρίνα και από τη μια το ένα κατεργάζεται ώστε να αφαιρέσει το υλικό ένα προσθέσει για να γίνει αυτή η μορφή της λαμαρίνας. Αυτό το είχαμε μέχρι σήμερα, όλοι το κάνανε. Αλλά είχαν προβλήματα και δεν δουλεύει η τεχνολογία. Ήρθαν αυτοί και βάλανε ένα ρομπότ από πίσω που μόλις πάει η λαμαρίνα να στραβώσει, να σπάσει, την κρατάει. Άρα υπάρχει εδώ ένα σύστημα Machine Vision το οποίο έχει διάφορα εισιτήρια και κοιτάει πώς πάει, ποια είναι η τάση της λαμαρίνας, το πίσω το ρομπότ δηλαδή, αυτό που βλέπουμε από εκεί, από δεξιά μεριά. Και ενώ το πρώτο κάνει κατεργασία, κάτι που το είχαμε μέχρι σήμερα, το πίσω προσπαθεί να προλάβει τα defect που μπορεί να γίνουν. Και γι' αυτό το πετυχαίνουν αυτό. Αυτή η εταιρεία πρώτη σύνεση σε αυτή την ιδέα. Ο λόγος που έβαλα αυτό το case σε σχέση με όλα τα άλλα, γιατί έχουμε πολλά με Ελλάδα, είναι γιατί το μόνο που φαίνεται πρακτικό. Δηλαδή, αν δούμε και τα στατιστικά από τα προηγούμενα ερευνών καινοτομό, κάτω από το 1% των ιδεών αυτών έγινε πράξη στη βιομηχανία. Πρακτικά, δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κενό που δεν το βλέπω τουλάχιστον Ασία και Αμερική. Ασία σίγουρα είναι μηδέν, Αμερική λίγο. Αλλά εδώ τα ερευνητικά ιδρύματα και τα πανεπιστήμια κινούνται σε άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή, κινούνται στην κατεύθυνση της καινοτομίας. Αλλά όχι της παραγωγικής καινοτομίας. Να κάνω κάτι που ακούγεται είναι καλό καινοτόμο. Αλλά στην πράξη δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και γι' αυτό βλέπουμε ότι ούτε το 1% από αυτά που κάνει ένα πανεπιστήμιο είτε ένα ερευνητικό ιδρύμα δεν έχουν στη βιομηχανία κανένα απολύτως αντίκτυπο. Τώρα, κλείνω τη μικρή παρένθεση. Να πω ότι εδώ τώρα αυτοί τι κάνανε πρακτικά. Βγάζανε αυτή την ιδέα και λένε. Κάνουν το pitch τους σαν startup για να πάρουν χρηματοδότηση και λένε το seed metal industry είναι 250 billion. Βασικό αυτό, έτσι. Όταν θες να κάνεις μια startup για να πάρεις χρηματοδότηση, λες πόσα λεφτά παίζονται στο τραπέζι. 250 billion. Τι αντικαθιστώ? Αντικαθιστώ αυτό. Δηλαδή, μια αυτοκινητοβιομηχανία για να παράξει μια πόρτα θέλει 15 πρέσες. Έτσι, εδώ έχουμε τα πατήματα, τα απλά, την εξέλαση, ό,τι έχουμε μέσα σε ένα εργοστάσιο πρακτικά που κάνει τέτοια πράγματα. Οπότε τι λέει, κάθε φορά που θέλω να κάνω ένα διαφορετικό σχηματάκι, έχω άλλα καλούπια, άλλες πρέσες, άλλη μελέτη, το χώρο, τα μηχανήματα, κάθε πρέσα από αυτές κάνει 3 εκατομμύρια. Αν έχω 5 εδώ, 3, 5, 15 εκατομμύρια κατευθείαν. Συν τα ρομπότ, συν τα καλούπια κλπ. Έτσι. Θέλω μια αλλαγή. Αν έχετε παρατηρήσει, τα αυτοκίνητα είναι σχεδόν ίδια. Δηλαδή βγαίνει ένα μοντέλο και τώρα πώς θα πω παράδειγμα, και δεν ήθελα να πω εταιρείες. Μου λέει ένα φίλο που πήρε το καινούριο το BMW του σειρά 1. Πάμε το δούμε. Το βλέπω, λέω, πού είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το παλιό. Όχι, λέει, άλλαξε λίγο το φως. Άμα δεις, έχει μια μικρή γραμμή.
Γιατί το κάνουν αυτό, και αν δείτε τα περισσότερα αυτοκίνητα έτσι. Γιατί και μια μικρή γραμμή παραπάνω να βάλεις, πρέπει να βάλεις άλλο καλούπι. Ίσως άλλη μια τέτοια πρέσα. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Οπότε τι κάνουν, αλλάζουν μια γραμμή, κάνουν τροποποίηση στα καλούπια. Όχι, όσοι έχουν ασχοληθεί με καλούπια ξέρουν ότι οι τροποποίησεις που γίνονται πολύ μικρές. Τη τάξη αυτή τη γραμμή για να βγάλουν ένα καινούριο μοντέλο. Έρχεται λοιπόν αυτό και σου λέει: εγώ δεν χρειάζεται να παίρνει καλούπια, δεν χρειάζεται να παίρνει άλλε πρέσε, θα στο φτιάχνω. Αλλιώ δεν πάρει 13 εκατομμύρια. Του δίνει 13 εκατομμύρια και έχει τα τρία πρώτα bullet point. Reduce tooling cost, flexibility και precision. Και πάει τώρα από το Series A στο Series Β και λέει: θέλω άλλα 40 για να προχωρήσω παρακάτω. Και του λέει κάποιο το αρνητικό. Του λέει: ναι, φίλε, αλλά εγώ, συγκεκριμένα η BMW, βγάζω ένα X5 κάθε 6 λεπτά. Με αυτό εδώ βγάζω ένα X5 κάθε 5 χρόνια. Δηλαδή, okay, θα είναι πιο φτηνό στην αρχή, αλλά δεν έχει κανένα νόημα για μένα. Τα χάνει τα λεφτά. Γυρνάει πίσω και βάζει το τέταρτο bullet point και λέει: θα έχω shorter lead times for prototypes. Δηλαδή, όταν θες να φτιάξεις τον πρώτο καθρέφτη, την πρώτη πόρτα, το πρώτο κάτι άλλο, και μετά πήγε και σε άλλους κλάδους. Πήγε στη διαστημική βιομηχανία που δεν φτιάχνω παραγωγή ανά 6 λεπτά πυράβλο. Πήγε σε πρωτότυπα, σε custom εφαρμογές, σε κατασκευαστές και πήρε τα 40 εκατομμύρια. Τώρα τα λέω με τέτοιο τρόπο, γιατί ξέρω ότι κάποιοι, μιλήσαμε για λίγο έτσι πιο πριν, θέλετε να ανοίξετε εταιρείες κλπ. Τι προβλήματα μπορεί να βρείτε και πώς τα παρακάμψαν. Δηλαδή, αυτοί πήραν 40 εκατομμύρια επειδή προσθέσανε το τέταρτο bullet point. Έτσι. Άρα, τι κάνουν τώρα, σου λέει, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα. Όλα σχεδόν τα αυτοκίνητα που έχουμε στο δρόμο, πάνω κάτω, ανήκουν σε ομίλους που χρησιμοποιούν την ίδια βάση. Το αυτοκίνητο, άμα το έχετε δει πώς κατασκευάζεται, υπάρχει μια βάση που προχωράει, ουσιαστικά το Ford ξεκίνησε, η αλυσίδα αυτή, έτσι, προχωράει και από πάνω προσθέτονται όλα. Η βάση που είναι και το πιο ακριβό ήταν η ίδια σε όλα. Δηλαδή, το αυτοκίνητο, όχι σε όλα, τέλος πάντων σε πολλά μοντέλα. Δηλαδή, 200 μοντέλα είχαν την ίδια βάση. Αυτή η βάση, όταν ήρθαν τα ηλεκτρικά που τώρα μπαίνουν μπαταρίες, δεν έχουν ανάγκη για καύσιμα κλπ. Άλλαξε. Οπότε όλες οι βιομηχανίες τώρα, ο λόγος που γιατί είναι ακριβά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχουν μπαταρία ακριβή και δεν υπάρχει ακόμα στημένη παραγωγή. Δεν έχουμε φτάσει στην οικονομία κλίμακος. Δηλαδή, όταν ένα αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης κάνεις να το παράξεις 10.000 και το πουλάς 20, έχεις 10.000 κακέρδος. Ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό όμως βλέπετε ότι κάνει 100, θα σου παράγει 90. Και τα πρώτα 10 χρόνια η Τέσλα που παρήγαγε η αυτοκίνητα έμπαινε μέσα. Δηλαδή, το έπαιρνε σε 100 και αυτό το φτιάχνει με 110. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν φτάσω στην οικονομία κλίμακος, είναι πολύ ακριβό να παράξω κάτι. Αφού αλλάζω τις βάσεις μου και αλλάζω ό,τι είχα μέχρι σήμερα, αυτό σημαίνει ότι όλα είναι πιο ακριβά. Σιγά σιγά προφανώς αυτό θα πέσει, δεν είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα. Άλλη ιστορία αυτή. Αυτό λοιπόν σου λέει ότι τουλάχιστον για το πρώτο, γιατί ούτως ή άλλως είσαι και μια πόρτα να θες να κάνεις, θα πρέπει να βάλεις την πρέσα σου, θα πρέπει να βάλεις τα καλούπια σου. Και αν σου πετύχει καλό, αν δεν σου πετύχει ξανά άλλη πόρτα, άλλο σχέδιο, άλλα τέτοια, σου λύνω αυτό. Οπότε συνεχίζει τώρα και πήγε στο Series Β και συνεχίζει πολύ δυναμικά. Έτσι. Τώρα, πάλι για όταν έχεις μια ιδέα για startup. Νομίζω σίγουρα όλοι, τουλάχιστον εγώ, όταν ανοίγω τα social media, εχθές έβαλα να δω ειδήσεις, πρώτο άρθρο, 23andMe. Το 23andMe δεν ήξερα καν ποια είναι αυτή η εταιρεία, την τελευταία εβδομάδα έχω 500 φορές. Το 23andMe τι είναι, μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά σου στέλνει ένα σωληνάκι στο σπίτι, φτύνεις μέσα, το στέλνεις και σου λέει τι θα πάθεις τα επόμενα χρόνια. Θα πάθεις καρκίνο στα 50, διαβάζεις το DNA, okay, παλιά τεχνολογία, αλλά αυτή τη βρήκαν πρώτη. Οπότε είχαν φτάσει σε ένα καλό σημείο και το κόστος το μείωσαν. Πήραν αρκετά δισεκατομμύρια, φτάσαν να έχουν 6,5 δισεκατομμύρια, IPO έγινε, φτάσαν να έχουν 6,5 δισεκατομμύρια κόστος, αξία. Κάποια στιγμή έρχεται ένας και λέει, το DNA του ανθρώπου αλλάζει. Όχι, όχι. Okay. Πόσο θα κάνει αυτό το σωληνάκι, 10 ευρώ, ωραία. Πόσοι άνθρωποι είναι, 8 δισεκατομμύρια. Ας πούμε το πουλήσαμε σε όλους, πόσα λεφτά θα βγάλουμε, 80 δισεκατομμύρια. Και μετά τι θα κάνουμε, και έπεσε η αξία. Δηλαδή, είχαν μια καλή ιδέα, αλλά δεν την είχαν να την πουλήσουν ξανά. Δηλαδή, έπαιρνα μια φορά κάτι, δεν το ξαναπουλούσα. Αυτά εδώ, κάποιος ο οποίος κάνει startup, έχει συνέχεια, απλά κάνω μια παρένθεση. Κάποιος που κάνει startup, είναι πράγματα που πρέπει να τα απαντήσει. Έτσι. Δηλαδή, τώρα το ότι έχω κάτι που το αγοράζει ένας άνθρωπος μόνο μια φορά στη ζωή του και κάνει 10 δολάρια, ας πούμε, δεν είναι σαν το σπίτι. Δεν θα βγάλω ποτέ λεφτά. Θα βγάλω μια φορά και μετά δεν θα ξαναβγάλω ποτέ έτσι. Γι' αυτό το λόγο κιόλας, έτσι να το πάμε και ιστορικά, έχουμε σε όλους τους κατασκευαστές υποχρεωνόμαστε να συμμορφωνόμαστε με τον κανόνα του λαμπτήρα. Τι λέει ο κανόνας του λαμπτήρα,
όταν, για όσους δεν το γνωρίζουν, όταν κατασκευάστηκαν οι πρώτες λάμπες, κατασκευάστηκαν για να μην καίγονται. Οπότε υπάρχουν ακόμα και στην Αμερική σε ένα πυροσβεστικό κέντρο, η πρώτη λάμπα λέει 200 χρόνια είναι αναμένη, δεν έσβησε ποτέ. Για ποιο λόγο έγινε αυτό? Γιατί τα αντικείμενα κατασκευαζόντουσαν για να μην χαλάνε. Κάποια στιγμή όμως αυτοί που κατασκευάζαν αναλαμπτήρες λένε: άμα εγώ πάρω ένα αναλαμπτήρα και δεν καεί ποτέ, δεν θα πουλήσω τίποτα. Ό,τι κάνανε, συγκεντρώθηκαν όλοι οι βιομήχανοι και λένε ότι από τώρα όλα τα αντικείμενα πρέπει να χαλάνε. Γι' αυτό παίρνουμε ένα ποντίκι και λέει 1 εκατομμύριο κλικ. Γι' αυτό παίρνουμε ένα εκτυπωτή και λέει 1000 εκτυπώσεις. Γι' αυτό παίρνουμε μια λάμπα και λέει 4.000 ώρες. Είναι υποχρεωμένοι όλοι τα αντικείμενά τους να χαλάνε, γιατί αν δεν χαλάνε, τα θα πουλήσεις. Λοιπόν, τώρα, ποιοι είναι οι πελάτες μας? Δείτε εδώ, από τότε που είναι φοιτητής, όλο και κάποιος έκανε πτυχιακή αυτό εδώ, το smart card. Το οποίο τι είναι το smart card? Ένα καλάθι, ιδέα ότι παίρνω προϊόντα από το ράφι του σούπερ μάρκετ, τα πετάω μέσα, αυτά σκανάρονται, έχω τη λίστα, μπορεί να έχω κατεβάσει και τι θέλω να αγοράσω, σβήνεται και μου λέει πόσο κάνει. Αυτή η ιδέα έχει τόσα χρόνια, είναι τόσο ωραία, εγώ θα το έπαιρνα δηλαδή αν είμαι στο σούπερ μάρκετ, παρ' όλα αυτά δεν δουλεύει. Γιατί δεν δουλεύει? Ποιοι είναι οι πελάτες μας? Τα σούπερ μάρκετ έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια στη λογική ότι θα μπεις μέσα και όλα αυτά τα υπόλοιπα, IKEA κλπ. Έτσι. Ότι θα μπεις μέσα και θα πάρεις περισσότερα πράγματα από ό,τι είναι στη λίστα σου. Γι' αυτό το λόγο το γάλα είναι το τελευταίο που βλέπουμε. Αφού γάλα θα πάρει ούτως ή άλλως. Ας περάσει όμως πρώτα απ' όλα τα άλλα και να πάρει πρώτα όλα τα άλλα και μετά το γάλα. Άρα, εγώ που φτιάχνω, έχω την εταιρεία που φτιάχνει αυτό εδώ, πού το πουλάω? Σε μένα που είμαι πελάτης? Όχι. Στο σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ μου λέει: κάτσε ρε φίλε, έχω παιδί σε εκατομμύρια, αυτός να παίρνει παραπάνω πράγματα. Εσύ μου δίνεις ένα καλάθι που αυτός θα ξοδεύει μόνο όσα θέλει. Έτσι, ας πούμε, ειδικά έτσι όπως έχουν πάει τη μέσα, θα έχεις δύο γιαούρτια μέσα και δύο γάλα και θα βλέπεις 280 ευρώ. Δεν θα πάρω άλλα προφανώς. Έτσι. Πόσο χρόνο έχω? Έχω κάνει 10. Α, εντάξει, οκ. Γιατί ήρθες και τρόμαξα. Λοιπόν, το. Okay. Λοιπόν, και ένα άλλο case, φεύγω τελείως γιατί είπα πολλά για τη βιομηχανία. Τα airport lounges. Βλέπουμε εδώ ότι στην Ευρώπη έχουν πάει 683. Ανεβαίνουν πάρα πολύ. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν. Πολλοί άνθρωποι, δηλαδή έχει τύχει εγώ να είμαι 20 μέρες περίπου πέρυσι σε αεροδρόμιο. Μέσω το μήνα, όχι έκατσα μια μέρα 20 μέρες και. Μάλλον μια μέρα δεν μπορούσα να κάτσω ούτως ή άλλως 20 μέρες. Αλλά τέλος πάντων, οι άνθρωποι ταξιδεύουν πολύ αναγκαστικά γιατί δουλεύουν, γιατί. Ο καθένας κάνει περισσότερα ταξίδια, είναι πιο εύκολα, πιο φτηνά ή οτιδήποτε. Για επαγγελματίες όμως, κυρίως, το να έχω premium πρόσβαση στα lounges και να μπορώ να κάνω ένα μπάνιο, να αλλάξω, να, ας πούμε, θέλω να πάω γυμναστήριο και είμαι 20 μέρες εκτός σπίτι, να χρησιμοποιήσω το γυμναστήριο του lounge, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο, αν δείτε εδώ πέρα κάποια στατιστικά που πήρα από τη Delta, το 2009 είχαμε 9% στα premium tickets. Με 10 χρόνια μετά, τριπλάσια ζήτηση. Και αυτή η ζήτηση τώρα εκτοξεύτηκε. Γι' αυτό το λόγο και κάποιες κάρτες, όπως είναι για παράδειγμα η American Express, σου δίνουν κάποια premium π.χ. με $695 το χρόνο, μπορείς να έχεις access σε όλα αυτά που έχει κάθε κάρτα, έτσι. Εδώ έχουμε και τα Alliance, περισσότερο ίσως ξέρετε το Star Alliance που είναι η Aegean που τα ακούμε συνέχεια, ας πούμε, όταν ταξιδεύουμε. Αλλά παρόλα αυτά, όταν εγώ πάω σε ένα άλλο αεροδρόμιο του εξωτερικού, μπορώ να πάω και στις Lufthansa στο lounge. Οπότε μας δίνει κίνητρο να μπορούμε να πάμε στο να γίνουμε premium πελάτες, να συγκεντρώσουμε μίλια, να πάρουμε gold κλπ. Γιατί για κάποιον ο οποίος πάει διακοπές μια φορά το χρόνο, θα πάρει στην οικονομική θέση και το καταλαβαίνω. Για κάποιον όμως ο οποίος η μισή του και παραπάνω μέρα κάθε μέρα είναι στο αεροδρόμιο, είναι ζωτική σημασία να μπει εκεί μέσα. Γι' αυτό το λόγο, εδώ έχω βάλει κάποιες ανάγκες, ένα μεγάλο πρόβλημα που βλέπω και δεν βλέπω να το λύνει ακόμα κανείς και ούτε βλέπω γενικά να κινείται, σαν ιδέα δηλαδή το πετάω, ότι. Το πρόβλημα είναι ότι το τελευταίο καιρό που επισκέφτομαι αυτά τα lounges είναι γεμάτα. Οπότε λες, οκ, okay, έγινα gold member, πληρώνω 700 ευρώ το χρόνο και δεν μπήκα τελικά. Τι γίνεται? Επειδή σκεφτείτε τώρα, τι ώρα θα πάω στο αεροδρόμιο? Έχω 5 πτήσεις μέχρι να φτάσω εκεί. Οι 2 έχουν καθυστέρηση. Ούτε κράτηση μπορείς να κάνεις. Δεν ξέρεις πότε θα φτάσεις και τι θα κάνεις για να πεις θα σου κρατήσουν θέση. Και θέση σε τι? Στο μπάνιο, στο γυμναστήριο, στο καφέ? Πού? Γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι αεροπορικές όλες έχουν apps και το Star Alliance για παράδειγμα που με την Aegean έχει σε όλες στο app τους πρόσβαση. Οπότε, αν κάποιος μπορούσε να φτιάξει μια εφαρμογή η οποία να λέει σε αυτούς που έχουν τα launches πότε θα φτάσει κάποιος με τη λογική ότι έχουμε real time update, άρα ξέρουμε ότι τώρα υπάρχει καθυστέρηση στην πτήση, αυτός είναι πάνω στο Uber και θα φτάσει σε τόση ώρα κλπ. Μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και σκεφτείτε εδώ, αν δείτε, ότι αν το λύσεις για έναν, θα πάνε όλοι.
γιατί είναι πάνω στο alliance στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άρα εδώ, για μια startup, μια ιδέα που θα είχε, το pitch για το 200 billion που είπε ο άλλος πριν, η Machina Labs, εδώ είναι τεράστιο, είναι trillion. Είναι πολύ εύκολος τρόπος, δηλαδή αν δεν είχα τη Smiley Machine κάτι τέτοιο θα έκανα, πολύ εύκολος τρόπος να πάρει χρηματοδότηση. Τώρα, κάτι για να κλείσουμε σιγά σιγά στον επίλογο. Εδώ η εικόνα νομίζω τα λέει από μόνη της. Έχουμε innovation vs regulation. Είδαμε το πρόσφατα την SpaceX που έπιασε με τα chopstick όπως τα αποκαλούν το πύραυλο. Ενώ στην Ευρώπη το 24 αυτό που κάναμε είναι να βάλουμε, να δέσουμε τα καπάκια. Λοιπόν, αυτό εδώ μεταφράζεται και ως εξής. Βλέπουμε εδώ εταιρείες μονόκεροι. Εταιρεία μονόκερος τι είναι όταν έχω αξία από ένα δισεκατομμύριο και πάνω, έτσι. Βλέπουμε ότι στην Αμερική σταθερά 52%, πολλά χρόνια είναι έτσι. Ασία 34%, αλλά ανεβαίνει. Η Ευρώπη ήταν πιο πολύ. Και τώρα, αν δούμε το διάγραμμα των ανανεωμένων, ακόμα πιο πολύ η Ασία. Η Ευρώπη συρρυκνώνεται. Και άμα δούμε και δίπλα το δίκτυο καινοτομίας, θα δούμε ότι η Κίνα, που είναι το κόκκινο το 17, μετά στο 24 έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Οι υπόλοιποι είμαστε πάνω κάτω στα ίδια. Γενικά, υπάρχει μια τάση να υπάρχει τεράστια καινοτομία στην Κίνα. Στην Ευρώπη μηδέν και στην Αμερική μένει σταθερή. Τώρα, θα το μεταφράσουμε και λίγο εδώ, γιατί δεν έχει νόημα να μιλάμε. Όπως είπα, και τα ερευνητικά εδώ κάνουν καινοτομία, τα ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, αλλά δεν τα βλέπεις πουθενά αυτά τα προϊόντα στη βιομηχανία. Το αντίκτυπο είναι αυτό. Έκανα ένα γράφημα το οποίο είναι η παραγωγικότητα της εργασίας σε σχέση με το R&D. Και θα δούμε εδώ, η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση. Τίποτα, δεν είμαστε πίσω από κανένα. Κανένας δεν είναι τόσο χαμηλά. Πρακτικά αυτό τι μας λέει, ο μέσος Έλληνας δουλεύει 10 ώρες. Οι παραγωγικές σου είναι 3. Κανένας άλλο, δείτε εδώ ο Νορβηγός. Δουλεύει 7 ώρες και οι παραγωγικές του ώρες είναι 6,5. Γιατί υπάρχει αυτό το κενό. Δηλαδή έχουμε καινοτομία, έχουμε όλα αυτά τα ερευνητικά κλπ. Αλλά στην πράξη δεν μας δίνουν κάτι για να είμαστε πιο παραγωγικοί. Και προφανώς, έτσι, άμα δουλεύεις και περισσότερες ώρες, γιατί ο Έλληνας δουλεύει περισσότερες ώρες. Αν πάω σπίτι σήμερα και πω έχω 2 ώρες, θα κάνω ό,τι περισσότερες δουλειές μπορώ για να τελειώσω. Θα δουλέψω 1,5 ώρα. Αν ξέρω ότι έχω όλη μέρα, θα κάνω 1, 2, άντε 3. Αλλά στις 24 ώρες θα κάνω 3 δουλειές. Στις 2 ώρες θα κάνω 2. Όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο λιγότερο παραγωγικός είσαι. Και είναι και λογικό. Αν έχεις και το αντίκτυπο ότι δεν σε βοηθάει και κανένας, άρα το R&D από κάτω, δεν σε βοηθάει κανένας, είσαι πουθενάς, τότε είσαι στην τελευταία θέση. Τώρα, γιατί η Ευρώπη συνέχεια χάνει μερίδιο, ενώ η Ασία και η Αμερική σταθερή, η Ασία σιγά σιγά μας τρώει το μερίδιο. Εδώ έβαλα έναν απλό χάρτη, έτσι, ο οποίος μας δείχνει όλες τις διαφορετικές γλώσσες που υπάρχουν στην Ευρώπη, όλες τις διαφορετικές κουλτούρες που υπάρχουν στην Ευρώπη, όλους τους διαφορετικούς κανονισμούς. Όταν εγώ πάω να πουλήσω Γερμανία, μου λέει ο Γερμανός, εγώ δεν μιλάω αγγλικά, φίλε, θέλω γερμανικά. Ο Ιταλός το ίδιο, ο Γάλλος το ίδιο. Έχω άλλους κανονισμούς στη Γερμανία. Μπορεί να είμαστε στην Ευρώπη, αλλά η Γερμανία έχει και αυτόν τον κανονισμό. Έχει και αυτόν τον κανονισμό και έχει αυτόν τον κανονισμό. Η Ιταλία το ίδιο. Η Ισπανία το ίδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας ο οποίος κάνει εταιρεία στην Ευρώπη δεν είναι μόνο να έχει την καλή ιδέα και να την πουλήσει. Πρέπει να μιλάει τη γλώσσα, να καταλαβαίνει την κουλτούρα, να μπορεί να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς. Μπορεί να χρειαστεί να πληρώσει, ας πούμε, σε μια περίπτωση εμείς για να περάσουμε ένα προϊόν που το πουλούσαμε σχεδόν σε όλη την Νότια Ευρώπη. Για να το περάσουμε στο Λονδίνο θέλαμε συν 2 εκατομμύρια για να πάρουμε αυτό το certification. Και κάτσε φίλε, μισό λεπτό. Στην Αμερική από την άλλη όλοι μιλάνε αγγλικά και όλοι έχουν κοινούς κανόνες. Τεράστιο πρόβλημα για όσους θέλουν να κάνουν κάτι στην Ευρώπη. Το ότι προφανώς το να μείνει στην Ελλάδα είναι μια λύση, αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ζωτική σημασία για μια startup, γι' αυτό και το elevated crisis που σάρει την εξωστρέφεια. Βγείτε προς τα έξω, έτσι. Πώς να βγω όμως προς τα έξω, όταν έχω σε κάθε έναν και ένα διαφορετικό barrier. Γιατί σκεφτείτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτα νοιάζεται για τον εαυτό του, όπως και εμείς, και μετά για την Ένωση. Έτσι. Αν ήταν το ανάποδο, μπορεί να μην υπήρχαν barrier. Παρ' όλα αυτά, αυτό ισχύει. Οπότε ήθελα λίγο να δώσω και ένα λόγο, γι' αυτό το έβαλα αυτό. Δεν είναι ότι απλά καθόμαστε και κάνουμε τίποτα. Υπάρχει ένας λόγος και είναι πάρα πολύ σοβαρός. Πρέπει να μιλάς όλες τις γλώσσες, γι' αυτό και εμείς πήραμε άνθρωπο που είναι από τη Γερμανία, πήραμε άνθρωπο τώρα που είναι από την Ελβετία. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούσαμε να κάνουμε δουλειά σε αυτές τις χώρες.